κυρίες και κύριοι, είμαι η Μαρία Ελένη Νικηφόρου και μαζί θα δούμε ειδήσεις από το neakrite.gr. Το βράδυ της Δευτέρας εμφανίστηκε ενώπιον των αστυνομικών αρχών η 60χρονη γυναίκα η οποία φέρεται να τραυμάτισε θανάσιμα με το αυτοκίνητό της έναν 55χρονο ποδηλάτη στα Χανιά. Σύμφωνα με τον συνηγορό της, η 60χρονη μπορεί να πέρασε από το σημείο του θανατηφόρου τροχαίου δυστυχήματος, ωστόσο δεν έχει άμεση εμπλοκή στην υπόθεση. Σε απεργιακό blackout θα βρεθεί αύριο ολόκληρη η χώρα λόγω της 24ωρης γενικής απεργίας της ΓΕΣΕΕ και της ΑΔΕΔΗ, η οποία περιλαμβάνει επίσης τάσεις εργασίας αλλά και κινητοποιήσεις από πολλούς φορείς και στην Κρήτη. Τα πλοία θα παραμείνουν δεμένα στα λιμάνια, ενώ μπαίνοντας στο neakrite.gr μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις αλλαγές και τις ακυρώσεις των πτήσεων. Τι είναι τα αυτοάνοσα νοσήματα, πόσα είδη υπάρχουν και ποιοι είναι οι τρόποι αντιμετώπισής τους, είναι κληρονομικά, υπάρχει πρόληψη και τι ρόλο παίζει η διατροφή, όλες οι απαντήσεις αύριο σε μια άκρως ενδιαφέρουσα εκδήλωση. Μπείτε στο neakrite.gr, πάρτε μολύβι και χαρτί και σημειώστε το πού και το πότε. Για περισσότερες ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και τον κόσμο, πληκτρολογήστε neakrite.gr από το κινητό, τον υπολογιστή ή το τάμπλετ σας. neakrite.gr. Η ενημέρωση στα χέρια σου.